Ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχα. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου γίνεται πραγματικά μια σπουδαία δουλειά και θέλω να συγχαρώ προσωπικά τον Περιφερειάρχη, με τον οποίο εξάλλου έχω μια πολύ τακτική επικοινωνία για όλα τα συστήματα τα οποία αφορούν στην Πελοποννήσου. Είχαμε την δυνατότητα σήμερα να επισκεφθούμε καταρχάς την Δυτική Μεσσηνία και να διαπιστώσω και εγώ ίδιος με χαρά την μεγάλη πρόοδο σε μια σειρά από σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία θα προσθέσουν μεγάλη αξία σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Είχα επίσης την δυνατότητα να επισκεφθώ καινοτόμες μονάδες του πρωτογενού τομέα και να εκφράσω για ακόμα μια φορά την χαρά μου για την ευρηματικότητα και την καινοτομία των Ελλήνων αγροτών. Θα έχουμε σε λίγο την δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί τους για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική για την επόμενη εξαετία, όπου η χώρα κατάφερε, παρά το γεγονός ότι συνολικά ο ευρωπαϊκός φάκελος μειώθηκε, να εξασφαλίσει τους ίδιους πόρους με την προηγούμενη περίοδο, και αν προσθέσετε σε αυτό και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, θα έχουμε σημαντικότατες οικονομικές δυνατότητες για να στηρίξουμε το πρωτογενή μας τομέα. Επισκεφτήκαμε επίσης και την μονάδα διαχείρισης των απορριμμάτων, λίγο έξω από την Τρίπολη, μία μόνο τη σημαντικότερη από τις επενδύσεις που συμπεριλαμβάνονται στον περιφερειακό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου. Όπως γνωρίζετε, ένα πολύπαθο έργο το οποίο καταφέραμε σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη να το ξεμπλοκάρουμε. Ήδη δρομολογείται και μέχρι τα τέλη του έτους θα μπορέσει να υποδεχθεί τα πρώτα απορρίμματα, ώστε να περάσει επιτέλους και η Πελοπόννησος στην εποχή της σύγχρονης διαχείρισης των απορριμμάτων. Να κλείσει η πληγή αυτή για το περιβάλλον αλλά και για την εικόνα των ανεξέλεκτων χωματερών και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα απορρίμματα μέσα από τη σύγχρονη αντίληψη που και οι επιταγές της Ευρώπης μας ζητούν να υιοθετήσουμε. Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω τη μεγάλη εμπιστοσύνη που έχω συνολικά στο αναπτυξιακό δυναμικό της Πελοποννήσου. Η χώρα μας, καθώς η πανδημία φτάνει στο τέλος της, γυρνάει πια σελίδα. Η ανάπτυξη με πολλές και καλές θέσεις εργασίας θα είναι το μεγάλο ζητούμενο των επόμενων ετών. Η χώρα έχει καταφέρει να εξασφαλίσει σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία σε πολλαπλά επίπεδα. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ, ήμασταν η πρώτη χώρα η οποία κατέθεσε την πρόταση για τους νέους πόρους, πολλοί εκ των οποίων θα τους διαχειριστούν και οι περιφέρειες. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα αισιοδοξίας για το μέλλον της χώρας μας, για το μέλλον της Πελοποννήσου. Ελπίζω σύντομα και πάλι να μπορέσω να σε επισκεφθώ και κάθε φορά να διαπιστώνω την πρόοδο στα σημαντικά έργα που προχωρούν, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, δεν μας αρέσουν τα μεγάλα λόγια, μας αρέσουν τα έργα. Μικρά, μεσαία και μεγάλα, πάντα προς όφελος των πολιτών, πάντα για να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Το ζήτημα του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεχόνη αποτελεί πρώτη προτεραιότητα ως προς το οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Εκτιμώ ότι ο ανταγωνιστικός διάλογος θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και το έργο θα προχωρήσει έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει. Ταυτόχρονα δρομολογούνται, είμαστε και στα τελευταία στάδια της σχετικής μελέτης για την καλύτερη αξιοποίηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, αεροδρόμιο το οποίο απολύτως δικαιολογημένα φέρει το όνομα του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, έτσι ώστε και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας να περάσει ενδεχομένως από μόνο του σε μια νέα εποχή. Αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη δυναμική σε όλη την Πελοπόννησο, αλλά ειδικά στην περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας. Και οι επενδύσεις οι μεγάλες οι οποίες γίνονται σε αυτή την περιοχή αποδεικνύουν ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, με διασύνδεση του τριτογενού τομέα του τουρισμού μας με τον πρωτογενή τομέα και τα αγροτικά μας προϊόντα. Είναι το μοντέλο στο οποίο θέλουμε να οδηγήσουμε ολόκληρη τη χώρα και το κράτος θα κάνει αυτό που του αναλογεί ως προς την ολοκλήρωση των κρίσιμων υποδομών εθνικού μεγέθους. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η περιφέρεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τον εμβολιασμό, να πω μόνο ότι είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε μία αύξηση στο ρυθμό των ραντεβού που κλείνονται και από τα νέα παιδιά, τους νέους συμπολίτες μας, αλλά και από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που ενδεχομένως να είχαν διστάσει μέχρι στιγμής να εμβολιαστούν.
Είναι ξεκάθαρο, έβλεπα και τα στοιχεία σήμερα με την μετάλλαξη Δέλτα, η οποία πια όπως είχαμε προβλέψει είναι ήδη κυρίαρχη στην χώρα μας, ότι όλοι οι Έλληνες είτε θα εμβολιαστούν είτε θα αρρωστήσουν. Επομένως, θα προέτρεχα πραγματικά με όσο μεγαλύτερη δύναμη μπορώ, όσο τον πέσω τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή όχι μόνο από το να κολλήσουν, αλλά από το να αρρωστήσουν σοβαρά. Το εμβόλιο είναι ένα θαύμα της επιστήμης, έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του και την ασφάλειά του, και θα ζητήσω και πάλι και σε τοπικό επίπεδο να κάνουμε αυτή την επιπρόσθετη προσπάθεια πειθούς. Έχουμε όλα τα επιστημονικά δεδομένα πια στη διάθεσή μας. Αρκεί να δείτε τα στοιχεία των τελευταίων μηνών, το 99% των συμπολιτών μας μεταξύ 60 και 80 ετών που αρρώστησαν σοβαρά ήταν ανεμβολίαστοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω για το πόσο επικίνδυνο είναι, ειδικά τώρα που έχουμε τη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα, να παραμένει κάποιος ανεμβολίαστος. Θα ενθαρρύνω και τα νεότερα παιδιά, τους εφήβους μας, μαζί σε συνεννόηση πάντα με τους γονείς τους, να κάνουν και αυτοί το βήμα του εμβολιασμού, ώστε να ανοίξουν τα σχολεία με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, και φυσικά εφόσον η Επιτροπή το εισηγηθεί, θα εγκρίνουμε και εμείς το να κατέβει το όριο του εμβολιασμού μέχρι τα 12, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστώ πολύ.